Η μαμά μου τα λέει σκουπίδια. Εμείς οι YouTubers τα λέμε empties. Τρέχα γύρευε. Γεια σας! Σήμερα έχω πάρα πολύ διάθεση και είπα να σας κάνω ένα βίντεο και αυτό το βίντεο θα είναι ένα βίντεο empties, γιατί ειλικρινά έχω μαζευτεί πάρα πολλά και πρέπει κάποια στιγμή να τα πάω για ανακύκλωση. Γι' αυτό ας κάνω επιτέλους αυτό το βίντεο. Αρχίζω και πιάνω στο χαμό και το πρώτο που πιάνω είναι αυτό εδώ το σύστημα Lefkan της iWhite. Σας έχω μιλήσει πάρα πολύ για αυτό εδώ το προϊόν στο κανάλι μου. Είναι ένα σύστημα Lefkan. Έχει μέσα 5 φακελάκια που έχουν 2 μασαλάκια το καθένα με υγρό πάνω, το οποίο το βάζω στο στόμα και αυτό κάνει αυτόματα τη Lefkan. Θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό προϊόν, εμένα μου βοήθησε πάρα πολύ. Βέβαια είναι πάρα πολύ ακριβό, είναι στα 20 κάτι ευρώ η τιμή του. Από τότε που πήρα το Unident δεν θα το ξαναπάρω. Δεν κάνει για καπνιστές από τα σχόλια που διάβασα στο βίντεο που είχα κάνει, αλλά γενικότερα εμένα μου άρεσε. Ένα σετ σαμπουάν και κρέμα μαλλιών που τελείωσα είναι αυτά εδώ τα δύο. Είναι από τη L'Oréal, από την Elvive και λέγονται Vibrology. Αυτά εδώ τα δύο. Τι κάνανε αυτά τώρα? Λέει σαμπουάν πυκνότητας και conditioner πυκνότητας, δημιουργία σώματος. Να σας πω αρχικά ότι μου άρεσαν πάρα πολύ, η μυρωδιά τους μου άρεσε πάρα πολύ. Στα δικά μου τα μαλλιά έκατσαν πάρα πολύ καλά, κάνουν τέλειο αφρό, καθαρίζουν πάρα πολύ ωραία τα μαλλιά, αφήνουν τα μαλλιά πολύ ενυδατωμένα, πολύ λαμπερά. Αυτό ψάχνω εγώ από ένα σαμπουάν και μία μαλακτική. Βασικά από τη μαλακτική πιο πολύ ψάχνω να ξεμπερδεύει εύκολα τα μαλλιά και να τα αφήνει πολύ μαλακά. Δεν ζητάω θαύματα, κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους, είναι και σχετικά οικονομικά, οπότε σίγουρα θα τα ξαναπάρω. Στη συνέχεια, άλλο ένα set σαμπουάν και conditioner που τελείωσα είναι από την Pantene. Γενικότερα τα Pantene εμένα είναι τα αγαπημένα μου προϊόντα. Θεωρώ ότι για τα ξηρά μαλλιά είναι αυτά που τα ενυδατώνουν πάρα πολύ καλά. Το σαμπουάν είναι για προστασία χρώματος και απαλότητα και η κρέμα μαλλιών για πλούσια και πυκνά μαλλιά. Πάντα παίρνω διαφορετικά, δεν παίρνω τα ίδια. Βέβαια εν τέλει νομίζω ότι όλα τα Pantene την ίδια δουλειά κάνουν, απλά με άλλο χρώμα το καθένα, άλλο όνομα. Τα αγαπάω πάρα πολύ όπως σας είπα, σίγουρα θα τα ξαναπάρω και γενικότερα στην οικογένειά μας τα προτιμάμε πάρα πολύ, δεν ξέρω γιατί. Μία λακ που τελείωσα είναι από την Kiana, είναι μια τεράστια λακ, είναι πάρα πολύ ακριβή λακ, έχει γύρω στα 8 με 10 ευρώ η τιμή της. Παρ' όλα αυτά είναι μια λακ που θα ξαναγοράσω, γιατί έχει φοβερό κράτημα, δεν λαδώνει καθόλου τα μαλλιά όταν τη χτενίσει τη δεύτερη μέρα. Δεν καταλαβαίνεις ότι φοράς λακ, έχει πολύ καλό άρωμα, δηλαδή δεν σε πειράζει, δεν σε μπουκώνει κλπ. Από τα καλύτερα προϊόντα που έχω δοκιμάσει, είναι από τη σειρά Evogen και είναι επαγγελματικό προϊόν, νομίζω και γι' αυτό κάνει τόσο καλή δουλειά. Έχω κάποια νεράκια μισελέρ και θέλω να σας μιλήσω για το καθένα ξεχωριστά. Αρχικά θα μιλήσω για το γνωστό σε όλους μας Bioderma, είναι αυτό εδώ. Είναι στη συσκευασία των 250ml. Η αλήθεια είναι ότι είχα κάνει βλακία όταν το είχα πάρει, γιατί η μεγάλη συσκευασία μου βγαίνει οικονομικότερα. Τώρα έχω ανοίξει τη μεγαλύτερη. Είναι το πρώτο και το καλύτερο στην κατηγορία του. Για ένα και μοναδικό λόγο θα το λέω και θα το ξαναλέω καλά. Σε βάθος χρόνου είναι το προϊόν το οποίο θα βοηθήσει καλύτερα το δέρμα σας. Είναι το μισελέρ νεράκι, το οποίο είναι φτιαγμένο από φυσικά συστατικά, δεν έχει πάρα πολλά χημικά μέσα. Ενώ τα υπόλοιπα είναι από τεχνικά συστατικά, οπότε θεωρώ ότι κάνει διαφορά. Η τιμή είναι λίγο πιο τσιμπημένη, αλλά αξίζει στο μέγιστο. Όχι ότι αυτά δεν αξίζουν, τα αγαπώ εξίσου και αυτά. Στα χέρια για μου κρατάω από τη L'Oréal το Ideal Soft και από την άλλη της Garnier το νερό του μακιγιάζ. Οι πιο πολλές λένε ότι της Garnier είναι λίγο καλύτερο και ότι μοιάζει αρκετά με το Bioderma. Για μένα ξεβάφουν όλα τα ίδια, δηλαδή και το Garnier και το Bioderma και της L'Oréal ξεβάφουν όλα το ίδιο. Τώρα αν είναι λίγο πιο φθηνό αυτό ή κάτι άλλο, όχι. Σας λέω, η μόνη διαφορά είναι ότι το Bioderma είναι καλύτερο από συστατικά. Τίποτα άλλο. Για μένα αυτά τα δύο που είναι drugstore είναι ακριβώς το ίδιο, απλά με βολεύει λίγο καλύτερα αυτή εδώ η συσκευασία γιατί είναι πιο λεπτεπίλεπτη, οπότε είναι πιο πρακτικά για ταξίδια κλπ. Γενικότερα όμως και τα δύο θα τα ξαναγοράσω. Στη συνέχεια έχω μία δοντόκρεμα που πρέπει όλοι να δοκιμάσετε, είναι αυτή εδώ.
είναι από την Colgate η Max White One Illuminous. Να σας πω ότι είδα και εγώ και η Νικολίνα μεγάλη διαφορά στα δόντια μας. Τα έκανε πιο λευκά. Την πετυχαίνετε συνήθως σε προσφορά. Δηλαδή, εγώ όσες φορές έχω πάει την έχω βρει σε προσφορά. Οπότε είναι πολύ οικονομική. Την είχαμε πάρει γύρω στο 1,70 κάπου εκεί. Πολύ ωραία δοντόκρεμα, σίγουρα θα την ξαναπροτιμήσουμε. Μετά έχω δύο μάσκες για τα μαλλιά από την Kiana και οι δύο. Η πρώτη είναι η Restructuring Mask, Herbona Max λέγεται, με εκχυλίσματα φυκιών. Είναι αυτή εδώ. Μου άρεσε αρχικά η συσκευασία της, είναι πάρα πολύ πρακτική στο μπάνιο που έχεις σαπουνάδα στα χέρια σου και όλα σου γλιστράνε. Πάρα πολύ ωραία συσκευασία. Μου άρεσε αρκετά. Αν την ξαναβρω σε προσφορά, θα την πάρω. Δεν είναι κάτι εξαιρετικό. Βέβαια είναι επαγγελματικό προϊόν, οπότε έχει πολλές απαιτήσεις, αλλά είναι καλή μάσκα σχετικά. Βέβαια τώρα που το σκέφτομαι, αντίστοιχες μπορείς να βρεις και πιο οικονομικές. Αλλά αν την πετύχω σε προσφορά, θα την ξαναγοράσω. Η επόμενη είναι Intensive Hair Mask Revitalizing από τη σειρά Evozen, αυτή εδώ. Δεν ξέρω το λόγο ύπαρξης αυτής εδώ της μασκούλας. Είναι έτσι, έχει τελειώσει. Για να την τελειώσω, την ανακάτεψα με μία άλλη, γιατί δεν μου άρεσε καθόλου. Δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει μέσα. Τι έχει μέσα. Είναι χάλια. Δεν έκανε τίποτα για τα μαλλιά μου. Ακόμα και αυτό το που το μαλλί σου είναι πολύ μαλακό την ώρα που τη βάζεις, δεν το έκανε καθόλου. Δεν μου άρεσε καθόλου και είναι και ακριβή μάσκα. Μετανιώνω. Στη συνέχεια έχω αυτό το προϊόν, το οποίο είναι μαντιλάκια καθαρισμού, μορομάντιλα. Πώς λέγονται, μορομάντιλα. Και γενικότερα κράτησα το πακετάκι για να σας το δείξω. Είναι από τη Σεπτόνα, είναι τα Calm and Care. Λέει απαλή καθαριότητα και λιγότερη ερεθισμή από το σύγκαμα. Αυτό είναι για τα μωράκια, προφανώς. Απλά, επειδή εγώ γενικότερα χρησιμοποιώ μορομάντιλα για τα πάντα, από τα να ξεβάψω το μακιγιάζ μου μέχρι να σκουπίσω το τραπέζι, από το να καθαρίσω τα καλλιτικά μου μέχρι να καθαρίσω το σκύλο του φίλου μου, σε τέτοια φάση με τα μορομάντιλα. Αλλά επίσης χρησιμοποιώ μορομάντιλα και για την καθημερινή μου υγιεινή. Να σας πω ότι αυτά εδώ είναι πάρα πολύ οικονομικά. Ήθελα να τους κάνω ένα shout-out. Είναι πάρα πολύ οικονομικά και ειλικρινά σας μιλάω, είναι τα μόνα που δεν μου προκάλεσαν κάποιον ερεθισμό, κάποιο σπυράκι στο πρόσωπο, τίποτα. Γενικότερα, επειδή κάνω πολύ συχνή χρήση από μορομάντιλα, πρέπει να προσέχουμε με τα μορομάντιλα. Μπορούν να κάνουν κάποιον ερεθισμό. Προκαλούν πάρα πολλά. Είναι τα μόνα που δεν μου προκάλεσαν τίποτα. Πολύ οικονομικά, πολύ μίλησα για αυτά, αλλά ειλικρινά τα συστήνω. Στη συνέχεια έχω ένα Nail Polish Remover από την Essence, αυτό εδώ. Είναι με άρωμα strawberry και passion fruit και η αλήθεια είναι ότι μου μύριζε λίγο πιο ευχάριστα από τα άλλα, πώς το λένε, ξεβαφτικά νυχιών. Το συγκεκριμένο δεν έχει μέσα και ασετόν, οπότε είναι ένα plus και επειδή δεν έχει ασετόν, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ξέφευε πάρα πολύ καλά τα νύχια. Πολύ οικονομικό προϊόν, σίγουρα να το δοκιμάσετε κάποια στιγμή, αξίζει πάρα πολύ. Μεγάλο thumbs up γι' αυτό. Μετά έχω να σας δείξω άλλη μια μάσκα, γιατί σε αυτό το σπίτι, παντού στις γωνίες, σε όλα τα έπιπλα, σε όλα μας τα ρούχα, έχουμε μπάλες μαλλιών. Είμαστε ένα δίδυμο μέσα σε αυτό το σπίτι που μαδάμε πάρα πολύ, αφήνουμε πάντου τα μαλάκια μας, οπότε τα προϊόντα μαλλιών είναι αυτά που επενδύουμε περισσότερο. Το συγκεκριμένο είναι από την Απιβίτα, με πρόπολη, η κρέμα προστασίας χρώματος και ενυδάτωσης για βαμμένα μαλλιά. Αυτή εδώ η κρέμα. Είναι από τα καλύτερα προϊόντα που έχω δοκιμάσει, σας το λέω ειλικρινά. Άφηνε τα μαλλιά μου πάρα πολύ απαλά, πάρα πολύ ενυδατωμένα. Το αγάπησα. Είναι κατά βάση, κατά μέγιστο, ας πούμε, ένα φυσικό προϊόν. Η τιμή είναι λίγο τσιμπημένη για την ποσότητα που έχει. Τι ποσότητα έχει? Δεν ξέρω που τη λέει την ποσότητά του. Πάντως, είναι 150 ml. Θεωρώ ότι έχει λίγο ποσότητα και η τιμή του είναι λίγο πιο τσιμπημένη. Αλλά είναι μια πάρα πολύ ωραία μάσκα και σίγουρα θα την ξαναπάρω. Πολύ ωραίο προϊόν και για βαμμένα μαλλιά σας το συστήνω. Ένα foundation που τελείωσα είναι αυτό εδώ. Είναι το Derma Blend από τη VC και είμαι στην απόχρωση 15 Opal. Να σας πω ότι είναι ένα foundation το οποίο συστήνω σε πάρα πολλά κορίτσια. Γιατί ειλικρινά είναι σχετικά οικονομικό, δηλαδή είναι γύρω στα 14 ευρώ σε online φαρμακείο. Είναι πάρα πολύ καλλιτικό, που δύσκολα βρίσκεις ένα πάρα πολύ καλλιτικό foundation.
και επίσης είναι πάρα πολύ σταθερό στο πρόσωπο, έχει μεγάλη διάρκεια και έχει ένα σχετικά φυσικό αποτέλεσμα. Αξίζει να το δοκιμάσετε, σίγουρα δεν θα θεωρήσετε πεταμένα λεφτά. Τελείωσα και ένα άρωμα και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που το τελείωσα, γιατί έχω πάρα πολλά αρώματα στη συλλογή μου και είχα πει στον εαυτό μου ότι άμα δεν τελειώσω κάποιο άρωμα, δεν πρόκειται να πάρω άλλο, γιατί τα αγοράζω, τα βάζω μέχρι τη μέση, τρελαίνομαι όταν τα πρωτοπαίρνω κλπ. Και μετά τα αφήνω λίγο στην άκρη, αγοράζω ένα άλλο και έχω πάρα πολλά αρώματα και είναι κρίμα να μένουν έτσι μόνα και αβοήθητα. Οπότε τελείωσα αυτό εδώ, είναι το Forbidden Euphoria από Calvin Klein. Σας έχω μιλήσει στο παρελθόν για αυτό εδώ το άρωμα πάρα πολλές φορές. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι όποια αντρική παρουσία βρισκόταν δίπλα μου δεν άφηνε ασχολίαστο το άρωμά μου. Πάρα πολύ θετικό αυτό. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι ερωτικό άρωμα που δεν περνάει καθόλου απαρατήρητο. Αξίζει να πάτε να το δοκιμάσετε αν βρεθείτε σε Sephora ή Hondos ή οπουδήποτε. Γενικότερα και όλα στα αρώματα του Calvin Klein είναι λίγο πιο οικονομικά από τα άλλα, δηλαδή πάντα θα βρίσκεις ένα 5 ευρώ, 10 ευρώ πιο οικονομικά από τα άλλα και το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ ξεχωριστό. Επειδή όμως ο κύριος Calvin Klein έχει πάρα πολλά εφόρια, το συγκεκριμένο είναι το Forbidden. Μην κοιτάξετε τα άλλο, το Forbidden. Ένα άλλο make-up που τελείωσα είναι από τη MAC, είναι το Studio Sculpt και έχει και SPF 15. Η απόχρωσή μου είναι η NC25, είναι αυτό εδώ. Το συγκεκριμένο δεν μου άρεσε καθόλου, δεν το προτείνω σε κανέναν, ειδικά όποιος έχει ξηρό δέρμα σαν και εμένα, καθόλου. Είναι ένα πάρα πολύ ψεύτικο make-up, δηλαδή αφήνει ένα πάρα πολύ cake αποτέλεσμα που λέμε και εμείς οι επιστήμονες στο δέρμα. Έτσι πολύ ψεύτικο, πολύ βαρύ. Εγώ που έχω πόρους, μαζεύω τα μέσα στους πόρους και τους αναδείκνυε περισσότερο, δεν μου άρεσε καθόλου. Βέβαια, αν θέλετε πολύ μεγάλη κάλυψη, είναι καλό και αυτό. Απλά σας το λέω, εγώ θα προτιμούσα ας πούμε το Derma Blend. Then, back to MAC. Τόσο καιρό δεν σας έχω δείξει τα βαμβακάκια που χρησιμοποιώ για να ξεβαφτώ. Είναι αυτά εδώ. Τα βρίσκεται στα Jumbo και λέγονται Professional Personal Care Cotton Pads. Έχει μέσα 40 τεμάχια και η τιμή τους είναι 50 λεπτά. 50 λεπτά. Είναι κάπως έτσι. Είναι δηλαδή πιο μεγάλα από ένα κοινό δίσκο ντε μακιγιάς. Βέβαια είναι πάρα πολύ λεπτά, αλλά πιάνουν πολύ μεγάλη επιφάνεια του προσώπου. Βέβαια διαλύονται πάρα πολύ εύκολα. Εγώ αυτό που κάνω είναι να ενώνω δύο μαζί και να ξεβάφομαι, οπότε είμαι κομπλέ, υπερκομπλέ. Αλλά ρε παιδιά, κάνουν 50 λεπτά και τη δουλειά τους την κάνουν. Τα 40 εμένα μου φτάνουν για 20 μέρες περίπου, δηλαδή πληρώνω 1 ευρώ το μήνα. Τα αντίστοιχα, ας πούμε, κάποιας άλλης εταιρείας, για να πάρεις 60 δίσκους μακιγιάς, θέλεις 2,5 ευρώ. Και είναι και πιο μικρή, πιο τέτοιο, οπότε χρειάζεσαι 3-4, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτά, 50 λεπτά, κάνουν τη δουλειά τους, αν βρεθείτε στα Jumbo, πάρτε 5-6, εγώ έτσι κάνω κάθε φορά, αξίζουν πάρα πολύ. Μετά έχω ένα concealer, το οποίο πολύ στενοχωρήθηκα που τελείωσε, είναι από τα Sephora. Είναι το Smoothing and Brightening Concealer. Σας έχω ξαναμιλήσει για αυτό το προϊόν, δεν έχει τίποτα μέσα πλέον, τίποτα, κρίμα. Η απόχρωσή μου είναι η Medium, η 07. Το συγκεκριμένο κάνει πολύ καλή δουλειά στο να φωτίζει το δέρμα. Αν δεν έχετε μεγάλο πρόβλημα, γιατί είστε ακόμα εδώ, βλέπετε το βίντεο και δεν έχετε πάει να το αγοράσετε. Πάρα πολύ καλό concealer. Δίνει φωτεινότητα. Το συγκεκριμένο χρώμα που έχω εγώ επίσης, επειδή έχει μία σε μόνο απόχρωση, καλύπτει πάρα πολύ ωραία τους κύκλους. Δεν αξίζει να δώσετε ας πούμε τα λεφτά σας να πάρετε κάτι αντίστοιχο της Estée Lauder ή κάτι αντίστοιχο του Yves Saint Laurent. Όχι, αυτό κάνει γύρω στα 10 ευρώ. Αν το αγοράσετε με ένα συν ένα που έχουν τα Sephora, παίρνετε 2 ή κάτι άλλο. Πολύ ωραίο προϊόν, το συστήνω. Και μετά τελείωσα και ένα μολυβάκι φρυδιών από τη MAC, είναι το Lingering, είναι το μηχανικό μολύβι. Τα τελειώνω λες και είναι πατατάκια, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο προϊόν και αυτό, με έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές να μιλάω, τι άλλο να σας πω, πάρα πολύ καλό. Απλά είναι πάρα πολύ ακριβό, οπότε κάθε φορά που βάζει εκτός η MAC προσπαθώ και το αγοράζω. Για κάθε μέρα όμως είναι ο πιο εύκολος τρόπος να κάνεις τα φρύδια σου πάρα πολύ γρήγορα. Δεν φαίνεται καθόλου ψεύτικο το αποτέλεσμα, έχει δηλαδή ένα αποτέλεσμα πάρα πολύ φυσικό
Και έχω δει και πάρα πολλούς make-up artists που το προτιμούν, οπότε αυτό κάτι λέει. Και για να κλείσει αυτό το βίντεο, έχω να σας δείξω δύο αφρόλουτρα. Είναι από το Παπουτσάνι, είναι από τη σειρά Aromatic. Το ένα είναι το Κασμίρ, βανίλια και περγαμόντο, αυτό εδώ. Και το άλλο είναι το Cinnabar, τριαντάφυλλο και καρύδα. Αυτά τα συγκεκριμένα είναι αγαπημένες μου μυρωδιές. Δεν τις αλλάζουμε με τίποτα σε αυτό το σπίτι. Αγοράζουμε μόνο αυτά, είναι αλλάξ. Παιδιά, οι μυρωδιές τους είναι μαγευτικές. Έχουν πολύ ιδιαίτερες μυρωδιές που δεν τις συναντάς εύκολα σε άλλα αφρόλουτρα. Συν ότι η μυρωδιά τους μένει πάνω στο δέρμα. Επίσης τα έχουν πάρα πολύ συχνά σε προσφορά στο σούπερ μάρκετ. Πάρα πολύ ωραία προϊόντα. Σας έχω πει ότι με τις άποψεις ότι πρέπει να βάζουμε την πολυτέλεια στην καθημερινότητά μας. Δηλαδή, ας πούμε, έχουμε ένα καλό άρωμα. Να μην πούμε, α, να το φορέσω όταν θα έχω γενέθλια, όταν θα έχω ένα γάμο κλπ. Όχι, θα το φοράμε κάθε μέρα, όλη μέρα μέχρι να τελειώσει, γιατί πρέπει να έχουμε αυτή τη δόση πολυτέλειας στην καθημερινή μας ζωή, γιατί αυτά τα μικροπράγματα είναι που κάνουν τη ζωή μας, την καθημερινή μας ζωή, έτσι λίγο πιο ευχάριστη, ρε παιδί μου. Τα συγκεκριμένα θεωρώ ότι μου προσφέρουν αυτό ακριβώς το πράγμα. Είναι αφρόλουτρα τα οποία κάνουν την εμπειρία σου στο μπάνιο λίγο καλύτερη. Έχουν φανταστικά αρώματα. Συν το ότι είναι πάρα πολύ υδατικά. Γενικότερα, τα αφρόλουτρα τα οποία είναι έτσι διάφανα, δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αλλά δεν βοηθούν καθόλου στο ξύρισμα. Συνήθως έτσι τα πιο γαλακτερά είναι αυτά τα πιο υδατικά. Αυτά εδώ όμως είναι πάρα πολύ υδατικά, κάνουν το ξύρισμα χραπ χραπ. Χριστέ μου, τι decadence που είμαι. Κάνουν το ξύρισμα πάρα πολύ εύκολα, τα αγαπώ πάρα πολύ. Δεν έχω να πω αρκετά καλά λόγια, τα τελειώνουμε με ρυθμούς. Αυτά ήταν τα empties μου, όμως θέλω να σας δώσω και ένα δωράκι πριν κλείσω το βίντεο, γιατί τρεις τυχερές θα κερδίσουν από τρία αφρόλουτρα του Παπουτσάνι από τη σειρά Aromatics, τις δικές μου αγαπημένες μυρωδιές. Εγώ προσωπικά αυτά τα δώρα τα αγαπώ πάρα πολύ, είναι ένα πάρα πολύ πρακτικό δώρο και νομίζω οι τυχερές που θα τα κερδίσουν θα τα αγαπήσουν πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ την εταιρεία που τα προσφέρει και θα έχουμε και τρεις νικήτριες. Για να γίνουν δικά σας, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να είστε συνδρομητές στο κανάλι μου, να αφήσετε ένα οποιοδήποτε σχόλιο κάτω από αυτό το βίντεο και προαιρετικά, εάν έχετε Facebook, να κάνετε ένα like στη σελίδα του Παπουτσάνι, γιατί μας έδωσε ένα πάρα πολύ ωραίο δωράκι. Αυτά από μένα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, θα τα πούμε πάλι σε νέο βίντεο. Καλή επιτυχία όσους λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, φιλάκια πολλά σε όλους, γεια σας!